έλλειψη εκπαιδευτικών στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης. Είναι 9 μόνιμες θέσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μόνιμο δάσκαλο, ο οποίος είναι και διευθυντής του Σχολείου Άρβης, και έχουμε μία αναπληρώτρια από τη στιγμή που είναι 3 αναπληρωτές για το Δημοτικό Σχολείο. Άρα τι ζητάτε, τι θέλετε να ζητήσετε τέλος πάντων εδώ? Φυσικά δασκάλους, είμαστε 70 παιδιά στην Άρβη. Είμαστε το δεύτερο χωριό στο Δήμο Βιάννου, το οποίο είμαστε 70 παιδιά, έχει 20 παιδιά το νηπιαγωγείο της Άρβης και 17 παιδιά το νηπιαγωγείο της Βιάννου, το οποίο μας λένε περιμένετε τη δεύτερη φάση, την τρίτη φάση, πάει Δεκέμβριος και δεν έχουμε δασκάλους να κάνουμε μάθημα. Έχω 3 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Άρβης. Το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι ότι έρχονται δάσκαλοι, έχουμε θέσεις, υπάρχουν θέσεις μόνιμες, έρχονται, παίρνουν τα μόρια γιατί είμαστε δύσβατη περιοχή, οπότε παίρνουν τα 12 μόρια και μετά φεύγουν, παίρνουν άδεια. Και αυτό διαιωνίζεται. Έρχονται, παίρνουν τα μόρια και μετά παίρνουν μετάθεση, παίρνουν άδεια. Δηλαδή μπορεί να έρθει μια δασκάλα η οποία είναι έγκυος και να έρθει να πάρει τα μόρια και μετά να δηλώσει άδεια εγκυμοσύνης, άδεια θυλασμού, άδεια πατρότητας. Άρα τι πρέπει να γίνει ή τι προτείνετε να γίνει? Αρχικά, εμείς από εδώ πέρα ζητάμε δασκάλους. Θέλουμε να στελεχωθεί το σχολείο με δασκάλους. Το πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή αυτός ο νόμος πρέπει να καταργηθεί ή να αλλάξει, να έρχονται να κάνουν τη θητεία τους, να υπηρετούν και μετά να παίρνουν τα μόρια. Δηλαδή, παιδιά, αυτό το έχουμε κάθε χρόνο αυτό το πρόβλημα. Δεν αλλάζει ποτέ αυτό. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ, κάθε χρόνο διεκδικούμε και είναι κάποια στιγμή κουραστικό. Δηλαδή, και στο δικό μας το χωριό έχουμε πολύ νέο κόσμο που έρχεται. Μετακομίζουν, ξαναφτιάχνουν τις οικογένειές τους και κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό, γιατί δεν υπάρχει για τα παιδιά τους. Πού θα πάνε τα παιδιά του σχολείο? Είμαι γονέας 2 παιδιών, από τα οποία τα παιδιά μου ήταν στη Γερμανία, πηγαίναν σχολείο και τώρα αποφασίσαν να έρθουν. Ο γιος πάει στο δημοτικό, η κόρη θα πηγαίνει γυμνάσιο. Και ήρθαν στην Άρβη και αντιμετωπίζω εγώ κατευθείαν το πρόβλημα και μου λέει ο δάσκαλος, λέει, πώς θα ανταπεξέλθω, λέει, είναι 47 νομίζω παιδιά, είναι ή 50, δεν ξέρω πόσα είναι σύνολο τώρα, με 2 δασκάλους. Πώς γίνεται να τα βγάλει πέρα ο δάσκαλος και ειδικά όταν έχει, γιατί εμείς στην Άρβη, πέρα ας πούμε από το δικό μου παιδί που ήρθε από τη Γερμανία και όσον δεν ξέρει ακόμη να γράφει και να διαβάζει ελληνικά, έχουμε και πολλά αλλοδαπά παιδιά, ας πούμε από Βουλγαρία, από Αλβανία, πάρα πολλά τέτοια παιδιά. Πώς είναι δυνατόν με 2 δασκάλους να λειτουργεί σε ένα σχολείο και να τα βγάλει πέρα και σε τέτοιες περιπτώσεις που έχει και παιδιά, ας πούμε, που δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν? Ήρθαμε μια επιτροπή τώρα εδώ, λίγα άτομα, για να εκθέσουμε το πρόβλημα εδώ. Εάν δεν γίνει κάτι, ας πούμε, μέσα σε μια εβδομάδα το πολύ, θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Ή θα κλείσουμε το σχολείο κάτω, ή θα έρθουμε εδώ πάλι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρουμε. Πάντως, δεν γίνεται να αφήσουμε 2 δασκάλους να τα βγάλουμε πέρα με 47 παιδιά. Το Δημοτικό Σχολείο Άρβης είναι ένα σχολείο το οποίο είναι στην κατηγορία με αρκετά μόρια και συνήθως το επιλέγουν κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κάνουν αμέσως στη συνέχεια χρήση γονικής άδειας. Το σχολείο λοιπόν αυτό εμείς το έχουμε στελεχώσει από την αρχή πλήρως σε όλα τα κενά του. Έχουν πάει 4 εκπαιδευτικοί και έχουν πάει και το σύνολο των ειδικοτήτων. Ωστόσο, 2 από τους 4 εκπαιδευτικούς που τοποθετήσαμε έκαναν χρήση της άδειας που προβλέπεται για υπαπειλούμενη εγκυμοσύνη, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει μόνο οι 2 εκπαιδευτικοί, αλλά έχουν μείνει όμως ειδικότητες καλλιτεχνικών και άλλες ειδικότητες που έχουμε βάλει. Το σχολείο εξηγήσαμε στους γονείς έως έρθει η επόμενη φάση των αποσπάσεων, των διορισμών για να έρθουν αναπληρωτές. Θα λειτουργεί με τους 2 εκπαιδευτικούς συν τις 3 ειδικότητες τις οποίες έχουμε τοποθετήσει. Το κατανόησαν, περιμένουμε την επόμενη φάση που υπολογίζουμε ότι θα γίνει προς το τέλος του μήνα και θεωρούμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Ωστόσο όμως τα σχολεία αυτά των απομακρυσμένων περιοχών που είναι στην κατηγορία πολλών μορίων είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια, να το παίρνουν κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι στη συνέχεια κάνουν χρήση της άδειας που προβλέπεται να πάρουν, συνήθως γονικής ή επαπειλούμενης, με αποτέλεσμα να έχουμε συχνά φαινόμενα απουσιών που η υπηρεσία τρέχει αμέσως να τα καλύψει.